τις τοποθετήσεις σας στα θέματα που έχουν προκύψει εδώ και ένα χρόνο με τον κορονοϊό. Ναι. Και πρώτα απ' όλα να περάσουμε στο πώς αντιμετώπισε ο πληθυσμός αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Πώς την αντιμετώπισε, εσείς που μιλάτε με αρκετό κόσμο, που εξετάζετε ανθρώπους που νοσούν, πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, η πανδημία αυτή είναι μια μάστιγα των καιρών, όπως είχε προφητέψει πριν από πολλά χρόνια ο πατέρας Άγιος Λουκάς, που έχει βυθίσει τον κόσμο, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή στην αποδιοργάνωση και την οδύνη. Πριν ένα χρόνο διάβαζα στο New England Journal of Medicine ότι το 2021 η πρώτη αιτία θανάτου θα είναι η κατάθλιψη. Και πράγματι, ως ψυχίατρος, τα περιστατικά, οι ασθενείς που με επισκέπτονται είναι συνήθως, στην πλειοψηφία τους θα έλεγα, με καταθλιπτική συνδρομή. Αισθάνονται θλίψη, μελαγχολία, απελπισία, απόγνωση, ψυχικό κάματο, απώλεια κινήτρου ζωής. Είναι αυτό που λέω ο παγιδευμένος πόνος, όπου ζητά να απελευθερωθεί και να θεραπευτεί και να ζητά κάποιον που να ξέρει από πόνο. Γενικά μπορώ να πω ότι αυτό που αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι πέρα από τις δυνάμεις μας. Είναι μόνο πέρα από την τωρινή μας αυτογνωσία. Και εγώ ως ψυχίατρος έχω αρχίσει να αναθεωρώ ως γιατρός τον εαυτό μου. Πιστεύω πως όσο περισσότερο ασχολούμαι με την κατανόηση της φυσιολογίας της ιατρικής, τόσο κινδυνεύω να πάψω να την υπερασπίζομαι επιστημονικά και να την αποδέχομαι μόνο από πίστη. Όταν λέτε ότι αυτή η διαχείριση του πόνου που αναφέρατε πριν, ότι προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν προφανώς λόγω αυτής της κατάστασης της πανδημίας να βρουν κάποιον άνθρωπο να μπορούν να μιλήσουν, που να μπορεί να τους καταλάβει, ακριβώς, αυτό εννοείτε? Ακριβώς. Και παρόλο που μπορώ να πω και θα ήθελα να πω ότι η ανάγκη της ψυχιατρικής παρέμβασης είναι πολύ μεγάλη στην κοινότητα, τα περιστατικά που φτάνουν στον ψυχίατρο εξακολουθούν να είναι σχετικά λίγα. Ίσως από φόβο, ίσως από προκατάληψη, ίσως από το άγχος του επικείμενου στιγματισμού κλπ. Είναι λίγα δηλαδή. Ναι. Αυτοί που έρχονται όχι σε εσάς μόνο, και στους συναδέλφους σας και στα δημόσια νοσοκομεία, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πριν δεν αντιμετώπιζαν κανένα πρόβλημα? Όχι. Είναι άνθρωποι που πριν δεν αντιμετώπιζαν κανένα πρόβλημα, αλλά και άνθρωποι που αντιμετώπιζαν πρόβλημα από το παρελθόν, αλλά δεν τολμούσαν να το εξωτερικεύσουν και να αποταθούν στον ειδικό. Για την οδύνη που αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, θέλω να πω ότι για να καταπολεμήσει ο κόσμος αυτή την οδύνη, πρέπει πρώτα να καταπολεμήσει το θυμό. Γενικά στις μέρες μας, οτιδήποτε πλήττει την αποτελεσματικότητα προκαλεί θυμό. Πρέπει λοιπόν να αποβάλουμε το θυμό. Ο θυμός είναι ένα κακό συνέστημα. Για να αποβάλουμε όμως το θυμό, πρέπει να φύγει η θλίψη. Για να φύγει η θλίψη, πρέπει να φύγει ο φόβος. Για να φύγει ο φόβος, πρέπει να φύγει η ανασφάλεια. Και για να φύγει η ανασφάλεια, χρειάζεται αγάπη. Και όταν λέω αγάπη, εννοώ την ενεργητική δύναμη της αγάπης. Η αγάπη δεν είναι εγωπάθεια, είναι θυσία. Δεν είναι εκμετάλλευση, είναι ισόμετρη ανάπτυξη του πνεύματος και του σώματος. Διαφορετικά είναι σχιζοφρένεια. Ναι, μιλάμε όμως για μια διαδοχικές αλλαγές στον άνθρωπο, οι οποίες θα έπρεπε να προϋπήρχαν από πριν. Πιστεύετε ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί τώρα μπορεί κάποιος να έχει τη λογική και να χτίσει αυτό που είπατε εσείς πριν? Ναι, μπορεί. Ο άνθρωπος διαθέτει το μηχανισμό της αυτοποίησης, να αντιλαμβάνεται και να παράγει, να μπορεί να μετατρέπει ένα αισθητικό απαγωγό ερέθισμα σε μια κινητική προσαγωγό αντίδραση, και εκείνη η λύση, εκείνη η θεραπεία. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να το καταφέρει μόνος του, γι' αυτό είπαμε χρειάζεται τον ειδικό, χρειάζεται άσκηση. Μάλιστα. Επίσης αυτό είναι διαπιστωμένο, ότι στο οικό φορτίο, στα λίμματα δηλαδή,
βρέθηκαν πάνω από 25, ίσως και 30% περισσότεροι χρήστες ψυχοφαρμάκων κατά τους τρεις τελευταίους μήνες. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Πώς το εξηγείτε αυτό εσείς? Αυτό είναι γεγονός. Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Έχει ανάγκη, είπαμε, να θεραπευτεί. Αναζητά τον ειδικό. Μάλιστα. Αυτά τα φάρμακα είναι συνήθως κατασταλτικού? Όχι, δεν είναι κατασταλτικά. Ναι. Είναι φάρμακα που μας κάνουν να νιώθουμε φορεία, να ξυπνάμε με ευεξία, ναι, να αποβάλουμε τα στοιχεία της κατάθλιψης. Η επιστημονική κοινότητα... Να ξυπνάμε με φορεία δηλαδή. Ναι, ναι. Να ξεκινάει η μέρα καλά, έτσι, να ξεχνάμε... Και χωρίς απώλεια του κινήτρου ζωής. Να, πριν περάσω σε εσάς, θα ήθελα να κάνω και αυτή την ερώτηση. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας και άνθρωποι που ζουν μόνοι τους. Δεν έχουν γονείς, δεν έχουν αδέρφια, προφανώς δεν έχουν παντρευτεί. Αυτοί οι άνθρωποι πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση? Έχουν μάθει να τα καταφέρνουν. Έχουν μάθει να τα καταφέρνουν μόνοι τους. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι τίποτα δεν είναι πέρα από τις δυνάμεις μας. Είναι μόνο πέρα από την τωρινή μας αυτογνωσία. Θεωρείτε λοιπόν ότι τα έχουν καταφέρει να ζουν μόνοι τους? Δηλαδή, ναι, το γεγονός ότι είναι... Και να μην τα έχουν καταφέρει, το προσπαθούν. Το προσπαθούν. Βλέπω ότι το προσπαθούν. Έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους? Ναι, πολλούς. Το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένοι σε άλλες περιπτώσεις να κλείνουν το σπίτι τους από τις 7 ή τις 9, αυτό δεν τους έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα? Βέβαια, γιατί υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα, υπάρχει δολοφονία. Υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Θα πάμε σε αυτά σε λίγο. Ναι. Η επιστημονική κοινότητα τώρα, πώς ήταν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αυτό που συνέβη στις κοινωνίες όλου του κόσμου με την πανδημία, ή βρέθηκε απροετοιμαστή? Η επιστημονική κοινότητα δεν ήταν προετοιμασμένη, αλλά έμαθε σιγά σιγά να το αντιμετωπίζει. Μάλιστα. Η ψυχιατρική κοινότητα? Το ίδιο. Για την ψυχιατρική κοινότητα μιλάμε. Ωραία. Άρα εσείς θεωρώ ότι διαβάσατε ή ήρθατε σε επαφή με συναδέλφους σας για να δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που διαβάζω πολύ, έτσι, ναι, κι αλλιώς. Ναι, ωραία. Ο κόσμος σας ακούει, συμμετέχει, εφαρμόζει αυτά που θα του πείτε? Εφαρμόζει, ναι. Έχει μάθει να είναι πιστός. Έχει μάθει να είναι πιστός και υπάκουος, προσινής, ευπροσίγορος στο γιατρό του και μαθαίνει σιγά σιγά να αντιμετωπίζει το πρόβλημά του. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όμως συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν πάθει οικονομική, έχει υπάρξει οικονομική καταστροφή λόγω αυτής της κατάστασης, καταστήματα που είναι κλειστά, επαγγέλματα τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση από την ψυχική πλευρά, ενώ γιατί μιλάω μαζί σας. Δύσκολα. Δύσκολα. Το αντιμετωπίζουν δύσκολα. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι έχουν την ανάγκη του ειδικού. Όπου ο ειδικός μέσα από την άσκηση θα τους βοηθήσει, θα τους τιθασεύσει και θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα από μόνοι τους. Όταν λέτε άσκηση, τι εννοείτε? Άσκηση σε αυτό που είπα πριν, ότι ο άνθρωπος έχει το μηχανισμό της αυτοποίησης, να αντιλαμβάνεται και να παράγει, να μπορεί να μετατρέπει ένα αισθητικό απαγωγό ερέθισμα σε μια κινητική προσαγωγό αντίδραση. Και εκείνη η λύση, εκείνη η θεραπεία. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Χρειάζεται την άσκηση, και την άσκηση του την προσφέρει μόνο ο ειδικός. Εγώ λέω τώρα, που δεν είμαι ειδικός, λέω εσείς, πιθανόν, λέω, προσπαθείτε να τους αποδείξετε ότι το χρήμα, ας πούμε, δεν είναι κάτι σπουδαίο, έτσι? Όχι, το χρήμα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός το χρήμα. Και εμείς μην ξεχνάτε ότι δεν κάνουμε επάγγελμα, κάνουμε λειτουργήμα. Αναγκαζόμαστε και βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα. Εγώ προσωπικά. Μάλιστα. Δεν ξέρω για άλλους συναδέλφους, δεν μπορώ να μιλήσω. Νομίζω πολλοί γιατροί προσπαθούν να βοηθήσουν και εδώ και στα δημόσια νοσοκομεία. Και εδώ αξίζει να αναφερθούμε και στους γιατρούς στα νοσοκομεία, τους πνευμονολόγους, τους λοιμοξιολόγους, τους εδαϊκολόγους, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πέσει επάνω σε αυτή την κατάσταση
αξίζει να είναι στο μυαλό μας και συνέχεια, γιατί για τις πολλές ώρες που έχουν. Τι γίνεται με τις αυτοκτονίες τώρα, πάμε σε αυτό το κομμάτι. Την αυτοκτονία, κοιτάξτε, την αυτοκτονία την έχει αποκαταστήσει ο Σέξπιρ πριν από πάρα πολλά χρόνια στο Μάκβεθ, όταν λέει όχι την αυτοκτονία, το έγκλημα θα έλεγα. Η αυτοκτονία είναι κάτι όταν ένας άνθρωπος, για μένα ανεπίτρεπτο, όταν ένας άνθρωπος για μένα θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του, αυτό για μένα σημαίνει αισθητικά και στοχαστικά τον εγκλωβισμό του, αλλά και την ισόβια δυσκολία της μη προσαρμογής ως ανοιχτού προσώπου στο σύμπαν, που φλέγεται και ασφικτιά εντός της ύπαρξής του. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι κτιστόν, είναι χωικόν, πλάθεται από τον δημιουργό και εμφυσάται σε αυτόν πνοή ζωής. Δεν μπορεί να θέσει μόνος τέλος στη ζωή του. Και ειδικά αν το κάνει αυτό από απελπισία ή απόγνωση, σημαίνει ότι ακυρώνει όλο τον πρώτερο βίο του. Πριν, όσο για το έγκλημα που με ρωτήσατε. Όχι, να μείνω λίγο στην αυτοκτονία, γιατί μου είχατε πει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτοκτονίες, ειδικά αυτή την περίοδο της πανδημίας. Για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς ότι έχουν αυξηθεί? Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν πλέον την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει, δεν μπορούν να υποφέρουν τα ελλείμματά τους άλλο και φτάνουν σε αυτό το σημείο, του να θέτουν τέλος στη ζωή τους, της αυτοκτονίας θα έλεγα. Το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύετε ότι οφείλεται σε αυτό, στο οικονομικό κομμάτι? Στο δηλαδή. Οικονομικό κομμάτι. Η ενδοοικογενειακή βία που υπάρχει, που και αυτή έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε μεγάλα ποσοστά, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Εκεί τι γίνεται, γιατί υπάρχει ενδοοικογενειακή βία? Ναι. Υπάρχει ενδοοικογενειακή βία γιατί υπάρχει διαστροφή. Αυτή η κατάσταση μας έχει οδηγήσει ακόμα στο να αντιμετωπίζουμε διαστραμμένους ανθρώπους και διαστραμμένες οικογένειες. Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει όρος οικογένεια. Γι' αυτό υπάρχει ενδοοικογενειακή βία. Η οικογένεια, ειδικά τα νεότερα άτομα, την έχουν ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Η οικογένεια είναι η προσωπική μας αντίύλη. Είναι το κενό από το οποίο αναδύεσαι και στο οποίο επιστρέφεις με το θάνατό σου. Η οικογένεια δεν είναι μόνο μία συγγένεια αίματος. Είναι κάτι παραπάνω από μία συγγένεια αίματος. Θα έλεγα για μένα είναι μία συγγένεια ιδιοσυγκρασίας. Μάλιστα. Οπότε πιστεύω ότι έχει χαθεί αυτό. Έχει χαθεί. Με αποτέλεσμα η πανδημία παίζει ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, συνεισφέρει βεβαίως. Συνεισφέρει, λέω τώρα εγώ, δεν είμαι ειδικός όπως είπα και πριν, συνεισφέρει από το γεγονός ότι δημιουργούνται οικονομικά προβλήματα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ακολουθείται μια διαστροφή μέσα στην οικογένεια. Μια διαστροφή και μέσα στην οικογένεια, ναι. Μάλιστα, απίστευτο όμως, το πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση. Πώς ο άνθρωπος ξεχνάει το να είναι άνθρωπος. Τόσο απλό. Ναι. Τόσο απλό. Η εγκληματικότητα τώρα, που και αυτή έχει... Και αυτή έχει αυξηθεί το έγκλημα. Ναι. Το έγκλημα, όπως σας είπα πριν, το αποκαθιστά ο Σέξπιρ πριν από πάρα πολλά χρόνια στο Μάκβεθ, όταν λέει πως σαν έγκλημα δεν είναι το να σκοτώσεις μια ζωή, αλλά το μέλλον μιας ζωής, τότε πώς μπορεί να σκοτώσεις το μέλλον που δεν πρέπει να έχει το έγκλημα. Βλέπουμε δηλαδή την ενδελέχεια εδώ του εγκλήματος. Μάλιστα. Γιατί η εγκληματικότητα, πώς να το τοποθετήσω τώρα, έχει γίνει, δηλαδή το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν πριν κάποια χρόνια. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είπαμε, συνδράμει και αυτό μέσα από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Σήμερα θεωρείται πολύ πιο εύκολο. Πολύ πιο εύκολο. Μήπως έχει πέσει και η αξία της ζωής? Έχει υποτιμηθεί, ναι. Υποτιμηθεί η ίδια η αξία της ζωής και η ίδια η υπόσταση του ανθρώπου.
η υπόσταση του ανθρώπου έχει υποτιμηθεί. Το να είναι άνθρωπος. Οπότε κοστίζει πολύ λιγότερο. Για να συνεισφέρει σε έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε κοστίζει πολύ λιγότερο ένας λιγότερος. Κοστίζει πολύ λιγότερο αυτό που είπατε. Κοστίζει πολύ λιγότερο. Αυτό που είπατε. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στο τι ως ψυχίατρος εσείς, κύριε, να πούμε ότι κοντά μας εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ βρίσκεται ο ψυχίατρος ο κύριος Κωνσταντίνος Γέρουλας. Πώς μπορεί με απλές κινήσεις στην καθημερινότητά του μια οικογένεια, ένας άνθρωπος, μάλλον όχι, θα πάμε σε κάτι άλλο, τα παιδιά κατά πόσο, οι έφηβοι και τα παιδιά κατά πόσο έχουν επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση της πανδημίας? Πολύ, πολύ. Έχουν επηρεαστεί οι σπουδές τους, έχουν επηρεαστεί τα μαθήματά τους, έχουν επηρεαστεί οι ίδιοι, τα ίδια τα παιδιά. Πολλές φορές μιλούν άσχημα στους γονείς τους, στα άτομα που τα προστατεύουν. Έχουν χάσει κι αυτά ένα όριο που λέμε. Το όριο της συμπεριφοράς. Το όριο της συμπεριφοράς. Έχω ακούσει από γονείς ότι όλη μέρα τα παιδιά βρίσκονται σε μια τηλεόραση ή στο κινητό τους ή στον υπολογιστή. Ειδικά αυτή την περίοδο, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Ναι. Ναι, αυτό ισχύει. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταπολεμηθεί. Είναι ένας εθισμός που πρέπει να καταπολεμηθεί. Πολλοί γονείς έρχονται στο ιατρείο μου και μου αναφέρουν ότι δεν μπορούμε να θεσέψουμε τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να τα παλάξουμε από το κινητό και τον υπολογιστή. Όμως πρέπει να καταπολεμηθεί. Με ποιο τρόπο? Με τη συμβουλευτική της οικογένειας. Πιστεύω πολύ στην οικογένεια. Είναι, τη θεωρώ, στην επίβλεψη μάλλον, στην οικογενειακή επίβλεψη. Τη θεωρώ επανάσταση στον αιώνα. Μάλιστα. Δεν έχει φτάσει όμως, θεωρώ, σε ένα καλό επίπεδο στην Ελλάδα. Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Η κυβέρνηση... Γι' αυτό, ναι? Γι' αυτό και προτείνω στους ανθρώπους... Ναι, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, συνεχίστε εσείς. Γι' αυτό και προτείνω στους ανθρώπους να μην συναναστρέφονται, να μην συνάπτουν σχέσεις με τοξικούς ανθρώπους, αλλά μόνο με άτομα που τους, δεν τους μεταφέρουν negative energy, πώς να το πω, αρνητική ενέργεια, ναι, ναι, αλλά αισιόδοξα και επικοδομητικά συναισθήματα. Αυτό κάνω και εγώ. Αν με ρωτούσατε ποιους ανθρώπους αγαπώ περισσότερο, ειδικά αυτή την περίοδο, ναι, θα σας έλεγα ότι αυτοί δεν είναι ούτε οι ρήτορες, ούτε οι ποιητές, ούτε οι φιλόσοφοι, ούτε οι επιστήμονες, αλλά οι άνθρωποι που μολύνουν πια όσο γίνεται λιγότερο αυτό το πλανήτη. Και αυτοί είναι οι αισθαντικοί άνθρωποι. Μάλιστα. Άρα προτείνετε οι παρέες να συγκεντρώνονται σε τέτοιους ανθρώπους και, ναι, όχι σε τοξικούς προφανώς, που δεν σημαίνει ότι ένας ρήτορας ή ένας συγγραφέας μπορεί να είναι και τοξικός, έτσι δεν είναι? Όχι, βέβαια. Αλλά να αποφεύγουμε λοιπόν τους τοξικούς ανθρώπους. Η κυβέρνηση πιστεύετε ότι λειτουργήσε σωστά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας ή περιόρισε πάρα πολύ τον κόσμο ή η αυστηρή αντιμετώπιση της αστυνομίας, γιατί και εσείς θα έχετε βγει κάποιο βράδυ έξω, έτσι δεν είναι, και θα έχετε δει ότι υπάρχει ένα, ναι, κυνηγητό. Ναι. Όλα αυτά... Αυτό το καταδικάζω. Δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι συνέπεια αυτής της λέλαπας των ημερών. Θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά όμως η μετάδοση του ιού? Δηλαδή, τι θα μπορούσε να γίνει για να μην... Ας πούμε τώρα ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, γιατί σας συνάντησα πριν εδώ δύο μέρες. Δεν πηγαίνει ούτε για εμβολιασμό, ας πούμε, ο κόσμος. Δεν πηγαίνει ούτε για εμβολιασμό. Ο κόσμος είναι διφορούμενος, είναι διχασμένος. Ο εμβολιασμός είναι διφορούμενος ακόμη. Δεν ξέρει ποια εταιρεία να επιλέξει. Δεν ξέρει τι παρενέργειες μπορεί να του μεταφέρει. Mm-hmm. Φοβάται και να εμβολιαστεί. Μάλιστα, λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ στον ΚΙΣ με τον ψυχίατρο Κωνσταντίνο Γέρουλα για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Μη φύγετε, ο Θοδωρής Αγρόπουλος κοντά σας μέχρι τις 3. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον ΚΙΣ 89, Θοδωρής Αγρόπουλος κοντά σας μέχρι τις 3 όπως κάθε μεσημέρι και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα την συζήτηση αυτή που ξεκινήσαμε πριν από μισή ώρα περίπου
με τον ψυχίατρο τον κύριο Κωνσταντίνο Γέρουλα, ο οποίος μέχρι τώρα τουλάχιστον μας έχει δώσει πολλές απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν σε επιπτώσεις της κοινωνίας από την πανδημία του κορονοϊού. Θα πάμε όμως τώρα λίγο σε ένα άλλο θέμα, λίγο διαφορετικό, που μπορεί και να συσχετίζεται και με την πανδημία. Τις αιμονές που έχουμε εμείς αυτοί οι άνθρωποι, είτε λέγεται ερωτική αιμονή αυτή, είτε λέγεται αιμονή εκδίκησης, είτε λέγεται αιμονή αγάπης, η αιμονή πώς αντιμετωπίζεται, γιατρέ? Οι αιμονές, για να αντιμετωπίσουμε τις αιμονές, όπως είπαμε, πρέπει να μάθουμε να εκφραζόμαστε. Ο κόσμος δεν έχει μάθει να εκφράζεται, να απελευθερώνει το θυμό του, να απελευθερώνει το φόβο του. Να καταλάβουμε τι σημαίνει οικογένεια, και πάλι, και πάλι να σμίξουμε σαν οικογένεια. Είναι μια φωλιά, είναι ο σηματορός στη μορφογένεση, είναι το βαρυτικό μας εγώ η οικογένεια. Πρέπει να μάθουμε να εκφραζόμαστε και να βοηθιόμαστε μέσα από αυτή. Και να πάψουμε να είμαστε μυστικοπαθείς. Και να πάψουμε να είμαστε και μυστικοπαθείς, ναι. Ναι, δηλαδή να εξωτερικεύουμε αυτό που έχουμε να πούμε. Να εξωτερικεύουμε αυτό που έχουμε να λεπούμε. Ναι. Αυτό που μας πονάει. Αυτό που μας πονάει περισσότερο, που μας φοβίζει. Ή και τη χαρά μας. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας. Ή και τη χαρά μας. Ο κόσμος φοβάται να αντιμετωπίζει τους φόβους. Ή και τη χαρά μας ακόμα. Ναι. Και αυτή πρέπει να εκφράζεται. Την ευγνωμοσύνη μας απέναντι στο σύμπαν. Ναι. Και αυτό πρέπει να το εκφράζουμε. Τη χαρά μας πιθανόν δεν την εκφράζουμε, γιατί έχουμε το φόβο του φθόνου και της ζήλιας από τον απέναντί μας. Ερώτηση πιθανώς. Η ζηλοτυπία είναι και αυτό ένα κακό συνέστημα που πρέπει να καταπολεμηθεί. Μάλιστα. Πολλοί ασθενείς μου έρχονται στο ιατρείο με θέματα ζηλοτυπίας. Πρέπει να καταπολεμηθεί. Η οποία τους γίνεται μονή. Η οποία είναι ένα αρνητικό συνέστημα που τους γίνεται μονή. Μάλιστα. Άρα εσείς μας λέτε ότι πρέπει να μιλάμε και να λέμε αυτό που έχουμε να πούμε χωρίς... Αβίαστα. Αβίαστα και με πάθος, να μπορεί να μας ακούσει ο άλλος και να ακούσουμε την άποψή του, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Ωραία, πάμε τώρα σε κάτι άλλο που απασχόλησε την κοινωνία μας τους τελευταίους μήνες. Εσείς έχετε διατελέσει επιμελητής στην ψυχιατρική κλινική της Τρίπολης, όπου εκεί εξετάζατε κρατούμενους των φυλακών της Τρίπολης, οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, εκεί φυλακίζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπράξει παιδεραστία, πατροκτονία και τέτοια εγκλήματα. Είχαμε πρόσφατα μια περίπτωση παιδαραστίας γνωστού καλλιτέχνη. Πώς ξεκινάει αυτό, τι είναι αυτή η παιδεραστία, πώς κάποιος φτάνει να... Πράγματι, εξέταζα πολλούς ασθενείς στην Τρίπολη, στο νοσοκομείο, την τάση της παιδοφιλίας, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται, να εκδιώκεται με τα βδελιγμίας, θα έλεγα. Είναι κάτι ανώσιο. Ωστόσο, αυτοί που οδηγούνται στην παιδεραστία είναι μια κίνηση που πηγάζει μέσα από πιεστικές εσωτερικές ενορμήσεις και που μπορεί να οδηγήσει σε μια μη τροποποιούμενη, λαθεμένη ή αυθαίρετη εκφόρτιση των εσωτερικών τάσεων και συναισθημάτων, χωρίς να υπολογίζονται οι συνέπειες. Και να αποστάνουν στην παιδεραστία. Γιατρέ, εγώ ας πούμε, όταν μαθαίνω ότι έχει συμβεί αυτό και αποδεικνύεται και καταδικάζεται από όλους, δεν χωράει το μυαλό μου. Και πρέπει να καταδικάζουμε και τους ανθρώπους που υπερασπίζονται αυτά τα άτομα. Τους δικηγόρους που υπερασπίζονται αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις περιπτώσεις. Δεν χωράει στο μυαλό μου πώς ένας 50χρονος, 60χρονος, 70χρονος, ακόμα και πιο μεγάλοι, παίρνουν από το χέρι ένα παιδάκι, ένα αγνό παιδάκι, 12, 13, 14 χρονών, 8, 9 χρονών,
και το κλείνουν σε ένα δωμάτιο και προχωρούν και ας ελγούν. Πώς το κάνουν αυτό, δηλαδή είναι νοσούν αυτοί οι άνθρωποι? Νοσούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αυτό που είπα, ότι πηγάζει μέσα από πιεστικές εσωτερικές ενορμήσεις. Είναι μια άρση αναστολών που μπορεί να οδηγήσει σε μια μη τροποποιούμενη, λαθεμένη ή αυθαίρετη εκφόρτιση των εσωτερικών τάσεων και συναισθημάτων χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Νοσούν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτούς τους ανθρώπους που ζουν ανάμεσά μας μπορούμε εμείς να τους διακρίνουμε ότι νοσούν? Όχι εύκολα. Ο ειδικός μπορεί να τους διακρίνει. Ο καθημερινός άνθρωπος όχι εύκολα. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας συνήθως. Οι οποίοι φορούν μια μάσκα προφανώς. Οι οποίοι φορούν μια μάσκα. Και συμπεριφέρονται σαν και εμάς. Και συμπεριφέρονται σαν και εμάς, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται... Και εκδηλώνουν όπου βρουν πρόσφορο έδαφος αυτή τη διαστροφή τους. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται και έξυπνοι παράλληλα, είναι ένας μύθος αυτός. Αυτός είναι ένας μύθος. Ένας μύθος. Ναι. Δηλαδή κάποιος, δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι. Κάποιος ο οποίος νοσεί δεν θεωρείται και, δηλαδή, γιατί έχουμε ακούσει περιπτώσεις ότι κάποιος ο οποίος έχει διπολική διαταραχή, για παράδειγμα, ή κάτι, μια παρόμοια νόσο, ότι μπορεί να είναι και έξυπνος. Δεν ισχύει αυτό. Όχι. Όχι βέβαια. Δεν αυτό ισχύει. Είναι ένας μύθος. Ένας μύθος. Άρα, αν έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος επισκέπτεται το σπίτι μας, την οικογένειά μας και έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτός ο άνθρωπος θα κάνει κακό στα παιδιά μας. Δεν μπορούμε. Δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε. Είναι απίστευτο όμως. Είναι απίστευτο, ναι. Είναι απίστευτο. Το πω με ποιο τρόπο κρύβονται. Γιατί έχει... Με τρόπο που καμουφλάρονται αυτοί οι άνθρωποι. Ο τρόπος που καμουφλάρονται. Γιατί έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ η παιδεραστία παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας? Ναι, έχει πάρει διαστάσεις δηλαδή. Το είπα αυτό, ήδη το απαντήσαμε. Ναι. Σας απάντησα κατηδίαν, ναι, κύριε, ναι, Σαραντόπλε. Ναι. Είναι μια άρση αναστολών που συμβαίνει. Οδηγείται μέσα από ένα ένστικτο. Υπάρχει... Μέσα από ένα μη θασευμένο ένστικτο. Μπορεί να ανακοπεί με κάποιο τρόπο αυτό? Σε αυτούς τους ανθρώπους όχι. Σε αυτούς τους ανθρώπους όχι. Μάλιστα. Ωραία. Σιγά σιγά να κλείσουμε τη σημερινή συνέντευξη. Τώρα στην πανδημία εσείς είδατε περισσότερους ασθενείς από ό,τι βλέπατε πριν από την πανδημία, βλέπετε? Ναι, περισσότερους ασθενείς. Παρόλο που, όπως σας είπα, η ανάγκη ψυχιατρικής παρέμβασης είναι ακόμη μεγαλύτερη, όμως τα περιστατικά που φτάνουν στον ψυχίατρο είναι αρκετά, αλλά ωστόσο όχι τόσο πολύ που θα έπρεπε να είναι, γιατί υπάρχει ο φόβος, η προκατάληψη, ο επικείμενος στιγματισμός κλπ. Άρα εμείς τι θέλουμε να πούμε εδώ? Ότι δεν πρέπει να φοβάται κανένας και θα πρέπει ανά πάσα στιγμή, όταν δεν αισθάνεται καλά, να επισκέπτεται τον ψυχιατρό του. Να επισκέπτεται και μπορεί και να μην συμβαίνει και κάτι. Μπορεί ακόμη και για μία συνομιλία μαζί του, μία συζήτηση. Πρέπει να επισκέπτεται τον ειδικό, να μην διστάζει. Μάλιστα. Δεν είναι ανάγκη να πάρει φάρμακα. Δεν παίρνουν όλοι οι ασθενείς φάρμακα. Ναι, γιατί... Ακόμη και για μία συζήτηση, σας λέω. Γιατί πιθανόν ο ψυχιατρός έχει συνδυαστεί ότι θα σου δώσει φάρμακα και τέλος. Ναι. Έτσι έχετε ταυτιστεί εσείς στη δουλειά σας, που δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί ναι, αν... ο κόσμος φοβάται τη φαρμακοληψία. Συγγνώμη. Φοβάται τη φαρμακοληψία. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και συμβουλευτική ψυχιατρική, βέβαια, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και αυτοί οι ψυχιατροί οι οποίοι δίνουν φάρμακα, υπάρχουν και ψυχιατροί που συμβουλεύουν. Απλά, έτσι δεν είναι, που δεν προχωράνε σε κάποια θεραπευτική αγωγή με φάρμακα. Ακριβώς. Ωραία. Αυτά. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω απλά να... Αυτό προσπαθούμε ο κόσμος να μάθει, ότι αυτό που είπατε πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι παίζει και ρόλο στην πανδημία που βιώνουμε, ότι πρέπει να εξωτερικεύουμε το πρόβλημα που έχουμε και να μην το κρύβουμε. Ναι, ακριβώς. Να μάθουμε να απελευθερώνουμε τον πόνο. Ο πόνος ζητά να απελευθερωθεί και να θεραπευτεί. Ζητά κάποιον που να γνωρίζει από πόνο. Τώρα, είναι ο φοβικός πόνος. Τώρα μου ήρθε μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τηλεόραση εσείς.
θεωρώ ότι όχι πολύ, δεν παρακολουθείτε. Όχι ναι. πολύ και ειδικά αποφεύγω να βλέπω τα δελτία ειδήσεων. Ναι. Και θα το συμβούλευα και στον κόσμο. Τον τρομοκρατούν περισσότερο. Ναι. Τον διθύνουν, του μεταφέρουν άγχος. Και... άγχος, πίεση και τρόμο. Και μια εικονική πραγματικότητα. Ίσως. Και μια εικονική πραγματικότητα που περισσότερες φορές είναι και πλαστή. Επίπλαστη. Και στοχευμένη. Και κατευθυνόμενη. Κατευθυνόμενη, ναι, σωστά. Κάτι άλλο. Αυτά τα reality shows, τα οποία φέτος ειδικά έχουν κατακλείσει στην κυριολεξία τα τηλεοπτικά δίκτυα και ο κόσμος τα βλέπει, κάνουν τηλεθεάσεις. Ναι. Αυτό πώς το εξηγείτε εσείς? Τα θεωρώ trash, τα θεωρώ σκουπίδια όλα αυτά. Και γιατί αρέσει τον κόσμο? Στα σπίτια τους. Γιατί αρέσει τον κόσμο να βλέπει αυτά τα σκουπίδια, γιατρέ? Γιατί δεν έχει παιδεία. Αυτό που λέει ο Αριστοτέλης. Παιδεία, αυτό που λέει ο Αριστοτέλης στη ρητορική, ότι η παιδεία είναι ό,τι μας παρέδωσε ο απειράριθμος χρόνος. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν παιδεία για μένα. Δεν έχουν μόρφωση. Μάλιστα. Άρα, η τηλεοπτική σταθμή, οι επιχειρήσεις αυτές, εκμεταλλεύονται και τις εκπέμπουν για το κέρδος. Για το κέρδος. Εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους που δεν έχουν παιδεία. Αυτό ακριβώς, θέλετε να μας πείτε. Ακριβώς. Και νόηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω οι αν σταθμοί έχετε... ναι. τους μεταδίδουν για το κέρδος. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Νομίζω ότι... Όχι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαραντόπλε και θα είμαι κοντά σας όποτε με ξαναζητήσετε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας δώσατε απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Και θα ήθελα να σας ακούσουν και σίγουρα πριν κλείσουμε, αυτό που συμβαίνει καθημερινά, θα ανοίξουν τα καταστήματα, θα βγούμε έξω, τα εστίασης, όλη αυτή η αγωνία είναι το άγχος, είναι το άγχος και η αγωνία του κόσμου, αν, και νομίζω και εσείς όσο έχετε βγει έξω, όλοι αυτό συζητάνε, ναι. Τι θα γίνει, πόσο θα αντέξουμε, αυτό. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό, έτσι μια γρήγορη απάντηση. Πώς... πρέπει να αποφύγουμε αυτό το άγχος. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε καταρχήν, όπως είπαμε σήμερα, με αυτή την πανδημία. Και να καταλάβουμε ότι κάποτε και να σκεφτόμαστε αισιόδοξα, επικοδομητικά. Να καταλάβουμε ότι κάποτε θα τελειώσει. Ναι. Θα τελειώσει και η οδύνη του κόσμου. Ναι. Άρα πρέπει να έχουμε υπομονή. Υπομονή και σύνεση. Και σύνεση. Και λέω τώρα εγώ. Μήπως πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι, δηλαδή ρεαλιστικά, ναι. Και όχι αυτό που... Βέβαια, και πρέπει να γίνουμε πιο ρεαλιστές. Πιο ρεαλιστές. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Ρεαλιστές και αληθινοί. Αυτό. Δεν είναι και εύκολο όμως, είδατε. Δεν είναι εύκολο, όχι. Δεν είναι εύκολο. Αυτό που είναι λογικό δεν είναι εύκολο τελικά. Ναι. Απίστευτο. Και έτσι κλείνουμε τη σημερινή συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαραντόπλε. Να είστε καλά. Και εσάς και όλους τους ακροατές. Ήταν κοντά μας εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ ο ψυχιάτρος Κωνσταντίνος Γέρουλας. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας σε λίγο. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε και μέσα από το Facebook, γιατί βλέπω ότι έχει μεγάλη απήχηση η συνέντευξη αυτή που μεταδόθηκε, μεταδίδεται ακόμα, λίγο ακόμα και με εικόνα μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook ΚΙΣ 89 Καλαμάτα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Μανώλη Σφογιοργάκη για το συντονισμό της σημερινής συνέντευξης. Πάμε στη μουσική και τα λέμε πάλι σε λίγο.